της Κεντρικής Επιτροπής Παγκύπριου Συμβαίνου Μικρών Επιχειρήσεων, σας καλωσορίζω εκ μέρους της Επαρχιακής Επιτροπής στην πρώτη εκλογική συνέλευση της Επαρχίας Λευκοσίας. Να μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα μικρό κείμενο. Μετά από παρότριση πολλών συναδέλφων, πήρα την πρωτοβουλία να οργανώσω την ίδρυση του κινήματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοδοδομένων. Είμαστε ένα χαγιά της κυπριακής οικονομίας, όμως κανένας δεν μας λαμβάνει υπόψη και τα συμφέροντα μας προδοκατούνται από πολλούς. Δεν έχουμε καμία πρόσβαση στα κέντρα λήψης απόφασης και γι' αυτό πληρώνουμε αποκλειστικά το τίμημα της οικονομικής κρίσης. Με την οργάνωσή μας και την βοήθεια νομικών συμβούλων και άλλων επιστημόνων, μπορούμε να βρούμε λύσεις στα πολλά προβλήματα που μας απασχολούν. Ενωμένοι και οργανωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε καλύτερους όρους χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, καλύτερη αντιμετώπιση από το κράτος. Μπορούμε επίσης να διεκδικήσουμε κρατικές επιχορηγήσεις, καλύτερες συντάξεις και άλλα. Κάποιοι θα διαβολούνται τι είναι αυτό το μήνυμα. Είναι το μήνυμα το οποίο είχα πάρει στο γραμματοκιβώτιο μου στις 29 του Ιούνιου του 2011 και μετά από μια μικρή περιέργεια που μας καλούσε κάποιος, τον οποίο οι πολλοί από εμάς δεν γνωρίζαμε, να παραστούμε σε μια μικρή συγκέντρωση στο Χριστιάνα, στην Αλάμπρα. Η μικρή περιέργεια μου οδήγησε εμένα προσωπικά, όπως και κάποιους άλλους συναδέλφους, να παραστούμε στη συγκέντρωση, χωρίς να υπολογίζουμε το χάσιμο του πρωινού της Κυριακής στις 30 Ιανουαρίου. Ήταν η απαρχή μιας μεγάλης οργάνωσης που καθημερινά μεγαλώνει όλο και πιο πολύ, όχι μόνο στην Λευκοσία αλλά και Παγκύπρια. Από την πόλη Χρυσοχούς μέχρι και την Τερίμια. Ήταν μια μικρή επανάσταση η οποία καθημερινώς μεγαλώνει. Ήταν το ιδρυτικό συνέδριο του τότε κινήματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοδοτουμένων, σημερινού ΠΑΣΗΜΕ. Φίλε Σταύρο, πρόεδρε, σε ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτήν την οικογένεια. Για τον ρόλο του ΠΑΣΗΜΕ, όπως επίσης και αν μέχρι τώρα πορεία του, θα μας μιλήσει ο πρόεδρος της Επαρχιακής Λευκοσίας, Σταύρος Αλαπρίτης, και πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής. Ευχαριστώ.